Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα εύχομαι σε όλους. Εκπομπή Beep Beep. Εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλα. Σε κάθε Τρίτη και Πέμπτη, λίγο μετά τις 5:30. Μείνετε συντονισμένοι. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα. Αλλά επειδή θέλω να ξεκινήσουμε πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά, ένα όνομα θα σας πω και θα προχωρήσουμε στο βίντεο. Ken Block. Δείτε, αρρωστήστε και μετά περνάμε στα καθιερωμένα θέματα της ημέρας. Τον χάσαμε τον Ken Block. Ένας είναι ο Ken Block, τον χάσαμε τον Ken Block. Πάμε να δούμε τότε, εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσουμε με κάποια θέματα γύρω από το χώρο του αυτοκινήτου και πάμε να δούμε κάποια καινούργια μοντέλα. Φωτογραφίες θα σας δείξουμε δει λίγο έτσι για να καταλάβετε τι γίνεται. Και πάμε να δούμε πώς θα είναι, φίλες και φίλοι, η νέα γενιά του Ford Ka. Ναι, καλά, ακούσατε, νέα γενιά του Ford Ka. Όπου η σημερινή γενιά, τέλος πάντων, που κυκλοφορεί, δεν έχει τραβήξει και πάρα πολύ, δεν έχει μεγάλη ζήτηση, όπως για παράδειγμα έχει το αντίστοιχο το Fiat 500. Και θα μου πείτε, τότε σχέση έχει το Fiat 500 με το Ford Ka. Έλαντε όμως που έχει, γιατί το 80% περίπου των μερών του ενός αυτοκινήτου με του άλλου είναι σχεδόν τα ίδια. Το Ford Ka, αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η νέα γενιά. Βλέπετε ότι εδώ πέρα αλλάζουν τα δεδομένα για την Ford και συγκεκριμένα για το μοντέλο, το Ka, το μικρό μοντέλο της φίρμας. Έχουμε και άλλη μία φωτογραφία, αν δεν κάνω λάθος, να πάμε να τη δούμε και τη δεύτερη φωτογραφία από το συγκεκριμένο μοντέλο. Να το δείτε, φίλες και φίλοι, πεντάθυρο Ford Ka. Τώρα αυτό θα είναι αφιέστα, λίγο πιο μικρό θα έλεγα. Άλλη σχεδίαση, αφού δεν περπάτησε το Ka, τουλάχιστον να περπατήσει το νέο Ka. Ωραία, αφήνουμε και το Ford Ka και πάμε στη Honda. Honda CR-V. Το θυμόσαστε, πετυχημένο αυτοκίνητο ελευθέρου χρόνου και ιδίως στην ελληνική αγορά, όμως εξαιτίας του κινητήρα που τον ξέρουμε μέχρι σήμερα 2.000 κυβικά εκατοστά, μπορείτε να καταλάβετε ότι εξαιτίας της εφορολογίας δεν έχει ζωή αυτό, ένα τέτοιο μοντέλο με αυτό το κινητήρα στην Ελλάδα. Σε ένα όμως περίπου μήνα, για ακούστε εδώ φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει το νέο, η νέα γενιά την οποία βλέπετε στους δέκτες σας CR-V με κινητήρα 1.600 κυβικών εκατοστών diesel. Πω, diesel, τι σημαίνει αυτό? Χαμηλή κατανάλωση. Χριστουγεννιάτικο δώρο, θα έλεγα, φίλες και φίλοι, αυτό για την Honda. Αυτό το μοντέλο με κινητήρα 1.600 κυβικά εκατοστά, με πολύ μικρή κατανάλωση, με τέλη κυκλοφορίας μόλις, ακούστε τώρα πόσα τέλη κυκλοφορίας έχει το καινούριο Honda CR-V που θα το δούμε σε ένα μήνα. 107 ευρώ τέλη κυκλοφορίας. Τι άλλο να πούμε. Τιμή όμως, εδώ είναι που τα χαλάμε λιγάκι και εδώ βλέπουμε και το εσωτερικό. Τιμή από 27.000 ευρώ, τόσο θα ξεκινά. Όσοι θέλετε τώρα βέβαια να αγοράσετε την έκδοση με τον κινητήρα βενζίνης 2 λίτρων, και αυτή θα υπάρχει για να πούμε την αλήθεια, αλλά μόνο κατόπιν παραγγελίας. Πάμε, αφήνουμε λίγο την Honda και πάμε στην Volkswagen, γιατί η Volkswagen ετοιμάζει για το 2015 όμως, όχι για το 2014, τη νέα γενιά του Tiguan, αυτό το πετυχημένο αυτοκίνητο όχημα ελευθέρου χρόνου. Πάμε να δούμε την φωτογραφία η οποία κάνει το γύρο του κόσμου και βλέπουμε πώς θα είναι η νέα γενιά, έτσι λίγο πιο χοντροκομμένη, πιο μάτσο θα λέγαμε ότι είναι το νέο Tiguan. Ωραία, πήραμε και τη γεύση. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε και το βίντεο με τον Ken Block. Το έχουμε και πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τον ένα και μοναδικό Ken Block. Δείτε τα αεροπλανικά διαστημικά που κάνει αυτός ο λίγο ψυχασθενής Αμερικανός οδηγός.
Τώρα, φίλες και φίλοι, Ken Block είναι αυτός. Είδατε τώρα τρελά πράγματα. Όπως τρελά είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Παναγιώτη Βλαχουτσάκο για να μας πει, ακούστε τώρα, για μια ασφαλιστική εταιρεία φάντασμα. Τώρα απίστευτα αυτά που ακούμε. Όμως είναι πραγματικότητα. Πάμε στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές της εκπομπής. Πράγματι, όπως αναδείξαμε για το Zoogla.gr, μια ασφαλιστική εταιρεία φάντασμα. Πες μας λίγο το όνομά της, Παναγιώτη. Ναι, έχει κάνει εμφάνισή της τώρα στην χώρα μας τελευταία χρόνια. Πρόκειται για την General Commodities Trade LTD. Είναι μια εταιρεία μεσητών ασφαλίσεων με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας και υποκατάστημα στην Αθήνα, στην περιοχή του Ζωγράφου. Η εν λόγω εταιρεία, από τις φορές που συλλέξαμε, ασφαλίζει κυρίως ταξί και οχήματα και οχήματα ιδιωτικής χρήσης, αλλά κυρίως ταξί. Πολλοί είναι οι οδηγοί που έχουν πέσει στην παγίδα, οι οποίοι ασφάλισαν τα αυτοκίνητά τους. Ακριβώς, και εν τέλει ανακάλυψαν ότι το ασφαλιστικό συμβόλαιο το οποίο κρατούσαν στα χέρια τους δεν είχε καμία, μα απολύτως όμως, καμία αξία. Μπορεί, Παναγιώτη, οποιοδήποτε να βγει και να πει: εγώ έχω μια ασφαλιστική εταιρεία, ελάτε να ασφαλιστείτε σε μένα χωρίς να τον ελέγξει κάποιος? Προφανώς και όχι. Βέβαια, το ερώτημα είναι το εξής. Ενώ η συγκεκριμένη ασφαλιστική δεν είναι αναγνωρισμένη από την Τράπεζα της Ελλάδος, και γι' αυτό άλλωστε είναι και παράνομη, δεν μπορεί να καλύψει τα οχήματα τα οποία ασφαλίζονται σε αυτή, ωστόσο, το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Μεταφορών, δεν ξέρω ποιος, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, δεν έχει φροντίσει έτσι ώστε να ενημερωθούν οι οδηγοί προκειμένου να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα. Τελικά δηλαδή, όμως χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι έπεσαν στην παγίδα. Ακριβώς, πάρα πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες. Ζημιωμένοι οι οδηγοί. Το κράτος δεν νομίζω να ζημιώθηκε. Καθόλου. Το κράτος δεν ζημιώθηκε προφανώς καθόλου. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα να ήθελες να κάνεις μια ασφάλεια, να είσαι νόμιμος και ξαφνικά χτύπα ξύλο να σου συμβεί κάτι, να τρακάρεις με κάποιον άλλον. Να πεις, ωραία, να τα βρούμε τις ασφαλιστικές, να πεις, εγώ καλυμμένος, έχω ασφάλεια και να διαπιστωθεί ότι όχι μόνο δεν είσαι, αφήσεις και τον πελά σου. Ακριβώς. Μα προφανώς θα πεις τον πελά σου. Μάλιστα, φιλοξενήσαμε και εμείς μια ιστορία τέτοια. Ένας ιδιώτης, ο οποίος είχε ασφαλίσει στην λόγω ασφαλιστική 6 οχήματα, παρακαλώ, ένα εκ των οποίων ήταν φορτηγό, είχε κάποιο ατύχημα, συγκεκριμένα το φορτηγό, ο οδηγός του φορτηγού που άνοιγε σε αυτόν, χτύπησε έναν άνθρωπο στον δρόμο, ο οποίος κατέληξε, και όλες ήταν την τραγική κατάληξη του ατυχήματος. Πήγε το φορτηγό στην τροχέα και όταν πήγε να το παραλάβει με το συμβόλαιο της ασφάλειας, προφανώς και οι άνθρωποι της αστυνομίας του είπαν ότι αυτό το συμβόλαιο το οποίο κρατάς δεν έχει καμία απολύτως αξία. Το ήξεραν και οι αστυνομικοί δηλαδή. Βέβαια, η ασφαλιστική στην οποία έχει ασφαλιστεί δεν είναι αναγνωρισμένη από το κράτος, ως εκ τούτου το συμβόλαιο δεν σε καλύπτει. Αυτό ναι, αλλά ως εκ τούτου η ασφαλιστική αυτή έβγαζε ασφαλιστήρα συμβόλαια. Ακριβώς. Η αστυνομία, η τροχέα δεν έκανε τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρεών δεν είχε βγάλει μια ανακοίνωση να ξέρουν, ξέρει ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος τι να κάνει. Και όπως μάθαμε εμείς, οι καταγγελίες για την ελόγω ασφαλιστική είναι αναρρύθμιτες, έτσι είναι πάρα πολλές. Ωστόσο, αυτό που πες και εσύ πολύ εύστοχα, δεν φρόντισαν οι αρμόδιοι φορείς να ενημερώσουν το απλό, τον λαό απλά πράγματα. Να προσέχει να μην πέσει σε αυτή την παγίδα. Να διαβάζετε, φίλες και φίλοι, zoogla.gr, να παρακολουθείτε εδώ και την εκπομπή BB. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη. Άκουσατε, φίλες και φίλοι, ασφαλιστικές εταιρείες μαϊμούδες. Τι να κάνουμε τώρα στο σταυρό μας? Πάμε όμως να δούμε ένα βίντεο. Το βίντεο αυτό μας έρχεται από την Μεγάλη Βρετανία, από συγκεκριμένα από την αυτοκινητομηχανία Bentley. Δεν θα σας δείξουμε κάποιο μοντέλο της Bentley, αλλά πάμε να δούμε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση που έκαναν οι Βρετανοί για να κάνουν έτσι να προστατεύσουν το περιβάλλον, μπορούμε να το πούμε. Δημιούργησαν τοποθέτησαν τα περισσότερα φωτοβολταϊκά πάνελ στις εγκαταστάσεις της μάρκας στην Μεγάλη Βρετανία. Πάμε το σχετικό βίντεο.
Είδατε, φίλες και φίλοι, πήρατε μία γεύση τι κινήσεις κάνουν στο εξωτερικό οι μεγάλες αυτοκινητομηχανίες και μέσα σε αυτή την κρίση. Τη μιζέρια, όλα αυτά που ακούμε για το αυτοκίνητο, πάμε να ακούσουμε για κάτι ευχάριστο και θα το συζητήσουμε αυτό το ευχάριστο με τον εκδότη και διευθυντή του περιοδικού Car and Driver, του περιοδικού που λέει τα περισσότερα φύλλα στο συγκεκριμένο ειδικό τύπο στην Ελλάδα, τον Νίκο τον Μερτέκη, γιατί οι άνθρωποι του περιοδικού διοργανώνουν μία ανοιχτή, αυτό είναι το σημαντικό, ημερίδα για τα 100 χρόνια αυτοκίνησης στην Ελλάδα. Νίκο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα Βασίλη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για... Όπως πολύ σωστά είπες, είναι μια ημερίδα για τα 100 χρόνια αυτοκίνησης στην Ελλάδα. Ο τίτλος λοιπόν είναι αυτοκίνησης στην Ελλάδα, 100 χρόνια αυτοκίνησης στην Ελλάδα 1913-2013. Θα τελεί σε ένα, ας πούμε, αν μου επιτρέπετε, έκφραση πανεπιστημιακό επίπεδο. Τι θα συζητηθεί σε αυτή την ημερίδα, δηλαδή... Νίκο, ο κόσμος ο απλός που θα έρθει για να παρακολουθήσει και να μας πείσει και σε ποιο μέρος γίνεται η εκδήλωση, τι θα ακούσει, ποιοι θα μιλήσουν, πες μας λίγα από αυτά τα πράγματα. Θα ακούσει από ανθρώπους του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Αθηνών που έχουν κάνει έρευνες και διατριβές πάνω στο θέμα αυτοκίνησης στην Ελλάδα. Πού θα γίνει δηλαδή, θα ακούσει επιστημονικές έρευνες επιτοπλίστων, απόλυτα δεκμερωμένες για το τι, πώς έχει εξελιχθεί το κομμάτι αυτοκίνησης στην Ελλάδα. Θα γίνει στο Μουσείο Αυτοκινήτου, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, που είναι στην Ιουλιανού, ένας πραγματικά μοναδικός χώρος για την χώρα μας. Θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ποια μέρα? Σε διάφορους θεματικούς τίτλους. Την 3η 19 Νοεμβρίου. Δώσε μας έτσι ένα θεματικό τίτλο για να μας βάζεις έτσι και λίγο στο νόημα. Το τι θα έρθουμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε και πάνω απ' όλα να μάθουμε, γιατί οι Έλληνες δεν έχουμε κουλτούρα αυτοκινητιστική. Όσοι έρθουν θα μάθουν. Σύμφωνοι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν στον ειδικό τύπο και όταν εννοώ εμείς, εννοώ όλους λοιπόν όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά και δεν εννοώ μόνο τα περιοδικά, συνήθως την ειδησιογραφία μας την προσανατολίζουμε στο κομμάτι καθαρά το μηχανικό, αν είναι αυτοκίνητο που μας άρεσε, αν στριδωρέα, αν δεν στριδωρέα. Αν φρενάρει. Εδώ λοιπόν στη συγκεκριμένη ημερίδα θα μιλήσουμε για την κουλτούρα του αυτοκινήτου. Θα μάθουμε λοιπόν πολλά ιστορικά στοιχεία. Για παράδειγμα, ποιο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που πουλήθηκε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πώς λοιπόν μια εταιρεία αποφασίζει να διαθέσει αυτοκίνητα στην Ελλάδα εξετάζοντας το δικό δίκτυο. Πώς εξελίχθηκε καθαρά το κομμάτι της διανομής αυτοκινήτων από τις οικογενειακές επιχειρήσεις μέχρι τα επίσημα δίκτυα. Θα μιλήσουμε πολύ εκτεταμένα για τους ελληνικούς αγώνες του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, πώς διοργανώθηκαν, τι ρόλο έπαιξε η ΕΛΠΑ, ποιος ήταν όχι μόνο ο γνωστικός αλλά και ο κοινωνικός της ρόλος και φαντάζομαι και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα για την ημερίδα. Νίκο, θα έχετε κάποιο κομμάτι που θα αφορά κάποιο ελληνικό αυτοκίνητο, γιατί καλώς κακώς, είτε πολλοί το ξέρουν, άλλοι δεν το ξέρουν. Στην Ελλάδα παλαιότερα φτιάχναμε και αυτοκίνητα. Βεβαίως. Θα υπάρχουν λοιπόν ομιλίες και για μεταπράτες και για κατασκευαστές και έχουν προσκληθεί οι άνθρωποι συγκεκριμένοι για να τα παρουσιάσουν. Να παρουσιάσουν λοιπόν τα τότε project τους, ακόμα και άνθρωποι που ακόμη και τώρα κατασκευάζουν αυτοκίνητα στην Ελλάδα και μίζω το Cores Project 4. Κάτι τελευταίο. Αν θέλει κάποιος να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη μερίδα, πρέπει να επικοινωνήσει κάπου, να κλείσει κάποια θέση ή μπορεί να έρθει. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, εγώ λοιπόν στο τεύχος που κυκλοφορεί τώρα, έχω δώσει λοιπόν το mail του περιοδικού που είναι το caredriver@pegasus.gr. Κρατάμε μία, αν μπορούμε να την πούμε, λίστα προτεραιότητας για τους αναγνώστες και για κάθε δεφόρμα που θέλει να παρακολουθήσει. Αλλά πιστεύω ότι και αυτό το κάνουμε λόγω της δυνατότητας που μας παρέχει η αίθουσα του Μουσείου Αυτοκινήτου. Που και θα έχει και απήγηση, και νομίζω ότι μια τέτοια εκδήλωση μακάρι, που είναι πολύ σημαντική. Ότι θα έχει όχι, εγώ θεωρώ πολύ σημαντική μια τέτοια κίνηση και ειδικά αυτή την περίοδο την οποία διανύουμε να μάθει και ο κόσμος. Γιατί η αίσθηση του Έλληνα με το αυτοκίνητο τι είναι, α, τι 0-100 έχει, τι τελική ταχύτητα και μέχρι εκεί. Να μάθουν και πράγματα όπως μας προανέφερε, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε γιατί. Και πιστεύω, βεβαίως, και πιστεύω και αυτό θα πρέπει να είναι και μια κοινωνική ευθύνη του εκάστοτε μέσου απέναντι στο χώρο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Εμείς θα έρθουμε να παρακολουθήσουμε, να πούμε και την άποψή μας. Και βεβαίως ευχόμαστε να πάει και καλά η μερίδα και μετά να αρχίσετε να οργανώνετε και τη δεύτερη μερίδα. Νίκος Μερτέκης, φίλες και φίλοι, ο διευθυντής και εκδότης του περιοδικού Car and Driver. Και τώρα πάμε να επικοινωνήσουμε τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Έχουμε και μια τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με έναν φωτογράφο.
τον Χρήστο το Μπαντούνα. Ο Χρήστο Μπαντούνα, όσοι δεν τον γνωρίζετε, είναι ο φωτογράφος όπου πέρυσι, κατά τη διάρκεια του Ράλι Ακρόπολης το 2012, τι έπαθε την ώρα που εργαζόταν, την ώρα που προσπαθούσε να τραβήξει μια μοναδική φωτογραφία με κάποιο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, συγκεκριμένα του Mats Osberg, έπεσε πάνω του. Θα δούμε τώρα και το βίντεο για να θυμηθείτε λίγο όλοι τι ακριβώς συνέβη πέρυσι, δηλαδή το 2012, τη διάρκεια του Ράλι Ακρόπολης. Και μετά θα σας πούμε, θα μιλήσουμε και με τον Χρήστο τον Μπαντούνα, τον οποίο τον έχουμε. Πάμε να ρίξουμε και το βίντεο και να συνομιλήσουμε και με τον Χρήστο, γιατί χθες εκδικάστηκε η υπόθεση. Είχε κινηθεί δικαστικά ο Χρήστος Μπαντούνας. Τον έχουμε, τον Χρήστο. Χρήστο, καλησπέρα. Μας ακούει ο Χρήστος Μπαντούνας? Βεβαίως. Για πες μας, Χρήστο, να βλέπουμε λίγο και το βίντεο, αν γίνεται, για να θυμηθεί και ο κόσμος τι ακριβώς συνέβη το 2012. Χρήστο, τι έγινε χθες? Είχαμε εκδίκαση της υπόθεσης. Είχες καταθέσει μήνυση κατά της ΕΛΠΑ, κατά των διοργανωτών του Ακρόπολης. Ναι. Και ποιοι κατέθεσαν, τι ακριβώς υπόθηκε? Τίποτα, υπόθηκαν τα πράγματα όπως ήταν. Δηλαδή, πες μας λίγο, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, εσύ το έζησες βέβαια από μια άσχημη οπτική πλευρά. Να μην τύχησε κανέναν. Τι ζημιά είχες πάθει, πού είχες χτυπήσει? Εγώ είχα πάθει ποδοκνήμη. Έπεσε. Μου είχε κόψει το πόδι στα δύο, το καλάμι που λέμε. Στο καλάμι, στο έσπασε δηλαδή. Ναι. Εδώ τώρα είναι χωρισμένο στα δύο. Εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, παρακολουθούμε και το σχετικό βίντεο. Βλέπουμε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Αυτό είναι το αυτοκίνητο του Mats Osberg από το περσινό ράλι Ακρόπολης, δηλαδή το Ακρόπολης του 2012. Και εδώ τώρα, σε μία αριστερή φουρκέτα όπου βρίσκονται αρκετοί φωτογράφοι, θα δούμε που θα πέσει το αγωνιστικό. Τώρα κάτι έπαθε, κόλλησε. Τώρα μας κόλλησε το βίντεο. Ήμασταν λίγο άτυχοι. Πέφτει πάνω στο Χρήστο Μπαντούνα. Ποιος σε κατέθεσε από την πλευρά? Να, εδώ το είδαμε το λίγο μπορούμε να το ξαναγυρίσουμε λίγο να το ξαναδούμε. Ποιος κατέθεσε από την πλευρά της ΕΛΠΑ, Χρήστο? Από την πλευρά της ΕΛΠΑ ήταν η κυρία Νίτα Πασαλή. Η αλυτάρχης του Ράλι Ακρόπολης, η οποία τι ακριβώς κατέθεσε? Όπως γίνανε ακριβώς τα πράγματα. Στο συγκεκριμένο ούτε σημείο, κάτι περισσότερο, ούτε κάτι λιγότερο. Στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόσουν εκεί πέρα δεν απαγορευόταν, γιατί αν απαγορευόταν θα έπρεπε να είχε κάτι απαγορευτικό ή να σας είχαν απαγορεύσει. Το γεγονός ότι δεν ήσουν μόνος και υπήρχαν και άλλοι, όπως βλέπουμε τώρα, αρκετοί φωτογράφοι. Δείτε εδώ, δείτε. Το χτύπημα, φίλες και φίλοι. Να, εκεί κάτω είναι που έχει χτυπήσει και ο Χρήστο Μπαντούνας και έπαθε τη ζημιά. Τώρα πώς είσαι, Χρήστο? Εντάξει, καλύτερα, δόξα τω Θεώ. Πηγαίνεις πάλι, συνεχίζεις φωτογραφίες, έτσι? Κοίταξε να δεις, κάτι πρέπει να κάνεις. Η τρέλα δεν είναι. Ξέρω, από την τρέλα πρέπει να ζεις την οικογένεια, έτσι. Να δείτε πρέπει εδώ. Πρέπει να ζεις και το σπίτι. Όταν βλέπεις το βίντεο με το ατύχημα, τι σκέφτεσαι? Τίποτα. Απλά ήταν να γίνει. Μετά από 42 χρόνια ήταν να γίνει. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι πήγα και γυρεύοντας, ας πούμε. Τέλος καλό, όλα καλά. Όμως πότε θα βγει η απόφαση? Θα πάρει 3-4-5 μήνες. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εκδικιάστηκε πάντως και αυτή η υπόθεση. Πολύ γρήγορα, θα έλεγα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Πασαλή, γιατί ήταν τελείως αμερόληπτη. Μα έτσι έπρεπε να είναι. Εγώ δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται σε αυτή τη θέση και ξανακάνει τέλεια τη δουλειά της κυρία Πασαλή. Προς Θεού. Ωραία. Χρήστο, καλή συνέχεια. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και τώρα, φίλες και φίλοι, πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, πάμε να δούμε ένα βίντεο με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και θα σας πω τώρα, ολοκληρώνοντας την εκπομπή, έτσι, γιατί σας δείχνω τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Διότι με νομοθεσία πλέον του κράτους καταργείται ο φόρος πολυτελείας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, μέχρι τώρα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία ήταν προς διάθεση στην Ελλάδα, τώρα πόσα πουλήθηκαν, 5, 6, 7, ήταν πανάκριβα διότι είχαν φόρο πολυτελείας. Δηλαδή το αυτοκίνητο το οποίο δεν μολύνει το περιβάλλον, του έβαζαν και ένα φόρο για να είναι και πιο ακριβό. Βγήκε το κράτος και είπε ότι, παιδιά, καταργώ το φόρο πολυτελείας, άρα θα είναι πιο προσιτά αυτά τα αυτοκίνητα. Πάμε να βλέπουμε και το βίντεο και θα σας εξηγήσω γιατί, και σας, γιατί σας δείχνω το βίντεο και γιατί κλείνω με αυτήν την εκπομπή, με αυτό το θέμα. Διότι εδώ θα δούμε το Mitsubishi, το iMiEV, ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε
στην Ελλάδα γύρω στα 44 χιλιάρικα, 44.000 ευρώ. Δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα γιατί ήταν πανάκριβο. Πλέον γίνονται σκέψεις να έρθει με 33-34.000 ευρώ. Αλλά πού θέλω να καταλήξω. Δείτε εδώ, μπορεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να φορτίσει στο σπίτι από μια κοινή μπρίζα. Και φίλες και φίλοι, το κόστος μετακίνησης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου στα 100 χιλιόμετρα είναι 1,21 ευρώ. Σε ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο με κινητήρα ιστορικής καύσης το κόστος φτάνει τα 9 με 10 ευρώ. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Τώρα βέβαια το πότε θα κάνετε απόσβεση, βγάλετε το κομπιουτεράκι και βρείτε το τελικό κόστος. Ωραία, με αυτά και με αυτά όμως φίλες και φίλοι εκπομπή BIP. Έφτασε στο τέλος της Βασίλης Αρυμπαλίσσας στα μικρόφωνα και στις κάμερες τηλεόρασης της Ζούγκλας. Δημήτρης Δήμας στην κονσόλα και στα κουμπάκια εκεί του ήχου και της εικόνας. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η Δήμητρα Μουγκοπέτρου. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια και χαρά.